Η Ολυμπιακή Φλόγα θα φυχθεί στην πόλη μας την Πέμπτη στις 13 του μήνα, στις 13 του μήνα, στις 12 του μήνα, στις 9 η ώρα περίπου το βράδυ. Η εκδήλωση της υποδοχής έχει δύο κομμάτια. Το πρώτο που έχει καθοριστεί από την Ολυμπιακή Επιτροπή και που είναι η αφή της φλόγας, το άναμα της φλόγας από το, του βωμού από τον τελευταίο λαμπαδιδρόμο που θα είναι ο Γιώργος Λασαρίδης. Η ομιλία του Δημάρχου, η ομιλία του εκπροσώπου των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και η ομιλία του εκπροσώπου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η ανταλλαγή δώρων, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της εκδήλωσης. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που αφορά την εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος μας, η πόλη μας, η Καλαμάτα. Και αυτή περιλαμβάνει βραβεύσεις ανθρώπων που άφησαν το στίγμα τους στον αθλητισμό της πόλης μας και της χώρας μας γενικότερα και που θα βραβεύσει και επίσης και του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής του κ. Καπράλου, ο οποίος για όσους δεν γνωρίζουν είναι συμπατριώτης μας, κατάγεται από τα Αρφαρά. Μετά το τέλος των βραβεύσεων θα ακολουθήσουν χωροί από το Λύκειο Ελληνίδων, η παραδοσιακή τοπική χωρή, ο Καλαματιανός και ο Τσάνουκος, η πανελλήνη χωρή, και θα κλείσει η εκδήλωση. Οι λαμπαδιδρόμοι με τη σειρά που θα φέρουν τη Δάδα στην πλατεία είναι η κυρία η Μαρία Ιχάσκου, είναι δεύτερος ο Διονύσης Οπουλής, είναι τρίτη η κυρία Αθανασοπούλου, είναι τέταρτος ο Παναγιώτης ο Βεργινάδης, και τελευταίος ο Γιώργος ο Λαζαρίδης. Την επόμενη μέρα, την επόμενη στις 9 περίπου το πρωί, η Δάδα θα αναχωρήσει για το μεγάλο της ταξίδι, για το Τόκιο, και ο πρώτος λαμπαδιδρόμος που θα ξεκινήσει από την πόλη μας να τη διώξει θα είναι ο κύριος Λαγοπάτης. Περίπου θα διατρέξει μια απόσταση έως την Υπαπαντή, περνώντας από το ιστορικό κέντρο και το Ναό των Αγίων Αποστόλων, και είναι γνωστό, σκόπιμο να περάσει από εκεί, είναι γνωστό σε όλους γιατί, και θα παραδώσει μπροστά στην Υπαπαντή, στην πλατεία της Υπαπαντής, στην Ολυμπιακή Επιτροπή τη Δάδα, τη Φλόγα, η οποία θα συνεχίσει το ταξίδι για Σπάρτη και μετά για Αθήνα και για το Τόκιο. Νομίζω ότι όλα είναι στην εντέλεια ρυθμισμένα και φτιαγμένα και ότι πραγματικά θα απολαύσουμε μια καταπληκτική εκδήλωση και μια εκδήλωση που θα προβάλλει παγκόσμια την πόλη μας. Σας ευχαριστώ.